Την προηγούμενη ορεινή μου διαδρομή επισκέφτηκα τα ξακουστά ζαγοροχώρια. Κατέβηκα το βοηδομάτι κάνοντας rafting. Μαγεύτηκα από το εντυπωσιακό φαράγγι του Βίκου, δοκίμαζα αλευρόπιτα στον ξενώνα μου στο μικρό Πάπιγκο και έζησα μια μοναδική εμπειρία πετώντας με παραπέντε πάνω από το περίβλεπτο. Το οδηπορικό μου συνεχίζεται νότια, σε ένα μέρος όπου το ανθρώπινο χέρι λειτουργήσε με τρόπο θετικό και θα λέγαμε θαυμαστό. Ξεκινώ για το στολίδι της κεντρικής Ελλάδας, μέρος γνωστό και αγαπημένο σε όλους, την ξακουστή λίμνη Πλαστήρα. Η απόσταση από το Πάπιγκο είναι 4 ώρες, όσο περίπου χρειάζεται και από την Αθήνα. Η λίμνη ανήκει στο νομό Καρδίτσας και είναι τεχνητή. Κατασκευάστηκε το 1959 και πήρε το όνομά της από το μεγάλο στρατηγό και πολιτικό Νικόλαο Πλαστήρα, που θεωρείται και ο εμπνευστής της. Τα νερά που κατέβαιναν από τα γύρω βουνά προκαλούσαν πλημμύρες στην περιοχή και η κατασκευή του φράγματος έδωσε λύση στο πρόβλημα, δημιουργώντας παράλληλα ένα τοπίο ιδυλιακό. Το φράγμα έχει μήκος 220 μέτρα και ύψος 83, ενώ το βάθος της λίμνης ξεπερνά τα 60 μέτρα. Όπως είναι φυσικό, η λίμνη έγινε το αγαπημένο σημείο συνάντησης για αυτούς που αγαπούν τη φύση και τις δραστηριότητες σε αυτή. Στις όχθες της λίμνης βρίσκεται η βάση του Δημήτρη και της ομάδας του. Οργανώνουν βόλτες με κανό και υδροποδήλατα, τοξοβολία αλλά και ποδηλασία. Η λίμνη Πλαστήρα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί από την ιδέα του Νικολάου Πλαστήρα. Παλιά λεγόταν λίμνη Ταυροπού ή Μέγδοβα στους χάρτες, αλλά προς τιμή του Νικολάου Πλαστήρα έχει πάρει το όνομα εδώ και 20 χρόνια πλέον, ίσως και παραπάνω, και λέγεται λίμνη Πλαστήρα. Η κάλυψή της είναι 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι προστατευμένη από το Natura 2000, είναι αρκετά καλός υδροβιότοπος. Στις όχθες της λίμνης σχηματίζονται φιόρδ που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από αυτά που συναντάμε στη Βόρεια Ευρώπη. Μικροί κολπίσκοι και δαντελωτές ακτές. Εδώ με τον Ταυροπό ασχολούμαστε εδώ και αρκετά χρόνια, 21 σχεδόν, με τις δραστηριότητες στη λίμνη. Στη λίμνη επιτρέπονται ορισμένες δραστηριότητες. Η οικοπηλασία, η ιστιοπλοεία. Οι δραστηριότητες που κάνουμε είναι στη βάση που έχουμε, η τοξοβολία, το ποδήλατο βουνού, υπάρχει ένα σημείο πολύ καλά οργανωμένο που κάνουν η πασία και υπάρχουν και πολύ μεγάλες διαδρομές ορειβασίας, γιατί τα βουνά της γύρω περιοχής είναι τα νότια άγραφα. Ε,
Εδώ θα κάνουμε μια στάση και φυσικά έχουμε έρθει προετοιμασμένοι. Ένα τηγανάκι, λουκάνικα, φέτα και γραβιέρα, ντομάτα και καλή παρέα. Η πλούσια πανίδα της λίμνης προσκαλεί πολλούς ερασιτέχνες ψαράδες να δοκιμάσουν την τύχη τους. Λαβράκια, ασπρόψαρα και πέστροφες είναι μερικά μόνο από τα ψάρια που ζουν εδώ. Το ψάρεμα θέλει υπομονή, χρόνο και τέχνη. Και επειδή όταν πεινάς ούτε υπομονή έχεις, ούτε χρόνο, για ολόφρεσκο ψάρι μας προτείνουν ένα εστιατόριο εδώ κοντά. Η κυρία Αντίνα θα μας ετοιμάσει πέστροφα τηγανισμένη σε φρέσκο βούτυρο. Φεύγω για την Καρίτσα. Βρισκόμαστε στο πλακωτό Καρίτσας, στον ποταμό Καριτσιώτη, όπου παράγουμε μόνοι μας τις πέστροφες. Έχουμε δική μας μονάδα. Από την παραγωγή στο δικό μας μαγαζί Εύρητος. Ώρα για τηγάνισμα. Θα κάνουμε πέστροφα τηγανητή, την οποία την αλευρώνουμε σε καλαμποκάλευρο. Την τηγανίζουμε σε καυτό λάδι. Στη συνέχεια προσθέτουμε βουτυράκι. Θέλει προς το τέλος το βούτυρο για να κρατάει τα αρώματά του. Σερβίρουμε με ντοματούλα, μαρουλάκι, ό,τι θέλουμε και λεμονάκι. Δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο η τηγανίτη πέστροφα. Έχει από μόνη της αρώματα. Έτοιμο το ψάρι. Η κυρία Αντίνα μας έχει φτιάξει από το βράδυ πίτα με χόρτα της περιοχής και φέτα για να το συνοδεύσουμε. Πριν επιστρέψω για ξεκούραση στον ξενώνα μου στα Καλύβια, θα κάνω έναν περίπατο στο βοτανικό κήπο της περιοχής. Εδώ χαλαρώνεις, αλλά και παίρνεις σημαντικές πληροφορίες για την πλούσια χλωρίδα της περιοχής. Βρισκόμαστε στο βοτανικό κήπο του νεοχωρίου της λίμνης Νικολάου Πλαστήρα, όπου είναι μια υποδομή για περιβαλλοντολογική ενημέρωση, εκπαίδευση, έτσι και προστασία του περιβάλλοντος. Αποτελείται από 10 στρέμματα, χωρίζεται σε μικρές ενότητες, σε θαμνότοπο, στο οικοσύστημα, σε διάφορα αρωματικά και προστατευόμενα είδη, αγριολούλουδα,
κάποια καλοπιστικά φυτά τα οποία αξιοποιούνται στην υποτεχνία στη χώρα μας. Είναι από τα πιο οργανωμένα χωριά της περιοχής. Βρίσκονται μια ανάσα από τη λίμνη, αλλά παραμένουν παραδοσιακά και γραφικά. Φεύγω από τα Καλύβια και ανηφορίζω στη Μαγουλίτσα, όπου η οικογένεια Παπακώστα έχει φάρμα με αγελάδες. Ο Γιώργος είναι κτηνοτρόφος τρίτης γενιάς και φροντίζει τις αγελάδες του καθημερινά και για πολλές ώρες. Αυτό απαιτεί πολύ αγάπη και θέληση και ο Γιώργος φαίνεται ότι τα διαθέτει και τα δύο. Η μονάδα αυτή ξεκίνησε από τον παππού μου, μετά στον πατέρα μου και τώρα σε μένα. Η κτηνοτροφική μονάδα έχει δυναμικότητα περίπου στις 150 αγελάδες. Τα ζώα βόσκουν ελεύθερα, με αποτέλεσμα η ποιότητα και η παραγωγή τους να είναι πολύ καλή. Το γάλα εδώ είναι σίγουρα ποιοτικό, γιατί ξεκινάμε από τα δικά μας χωράφια, καλλιεργούμε δικά μας χωράφια, καλαμπόκια, τριφύλια, άχυρα και ό,τι τρώνε τα ζώα. Για να κάνεις αυτή τη δουλειά και να είσαι γενικά κτηνοτρόφος, πρέπει να αγαπάς αυτή τη δουλειά, γιατί είναι πάρα πολύ σκληρή, γιατί θέλει δουλειά 365 μέρες το χρόνο. Και αυτό μπορεί να το κάνεις μόνο από αγάπη και να το περνάς μέσα από γενιά σε γενιά μόνο με αγάπη και θέληση, τίποτα. Η παραδοσιακή κουζίνα της Καρδίτσας φημίζεται για τις πίτες της, πολλές και γευστικές. Εύκολη αλλά και νοστιμότατη καρδιτσιώτικη πίτα είναι ο πλαστός. Τραγανή χορτόπιτα χωρίς φύλλο. Θα τη δοκιμάσω από τα χεράκια της κυρίας Ελένης. Αλλά πρώτα θα πρέπει να βρω καλό αλεύρι. Στο Ανθοχώρι λειτουργεί παραδοσιακός νερόμυλος. Ευκαιρία να δω πώς λειτουργεί και να πάρω και το αλευράκι μου. Ο πέτρινος μήλος είναι χωμένος μέσα στη φύση. Από εδώ ξεκινά μονοπάτι μέσα στους καταράκτες, τα έλατα και τα πλατάνια. Παίρνω το φρεσκοαλεσμένο καλαμποκάλευρο και πάω στην κυρία Ελένη. Καθυστέρησα και θα με περιμένει. Τώρα θα κάνουμε ένα πλαστό, το οποίο είναι παραδοσιακό της περιοχής μας. Μαζεύουμε τα χόρτα από τον κήπο μας, διάφορα χόρτα, και μετά κάνουμε το χυλό με το αλεύρι το καλαμποκίσιο. Ποτηρώνουμε το ταψάκι μας. Και μετά ανοίγουμε το χυλό στο ταψί και στη μέση ρίχνουμε τα χόρτα. Μέσα στα χόρτα βάζουμε και τη φετούλα μας και μετά τον υπόλοιπο χυλό τον βάζουμε από πάνω.
αποτυρώνουμε πάλι το χυλό και ολοκληρώθηκε ο πλαστός. Η πίτα θέλει ψήσιμο περίπου μια μισή ώρα. Θα εκμεταλλευτώ το χρόνο για να κάνω μια βόλτα τριγύρω. Σε ένα καταπράσινο λιβάδι, στην όχθη της λίμνης, η οικογένεια Ζαμπέτα έχει φτιάξει ένα όμορφο σαλούν με άλογα. Εδώ μπορούν μικροί και μεγάλοι να κάνουν υπασία. Τα άλογα είναι πολύ φιλικά και ήρεμα και το μέρος προσφέρεται για χαλάρωση. Βρισκόμαστε στο σαλούν στη λίμνη Πλαστήρα. Εδώ ο επισκέπτης μπορεί να βρει ποικίλες δραστηριότητες. Κυριότερα από αυτές είναι η υπασία. Η βόλτα με τα άλογα γίνεται δίπλα στη λίμνη. Ανεβαίνει αρχάριος κόσμος, παιδάκια από 2 ετών, κάνουμε προγράμματα θεραπευτικής υπασίας, άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία εξυπηρετούνται πάρα πολύ από την υπασία. Τα άλογα χρειάζονται πάρα πολύ φροντίδα. Από το πρωί τα χτενίζουμε, τα περνάμε με το ξυστρί που είναι το καθάρισμά τους, μετά τα ποτίζουμε καθημερινές και τα αφήνουμε ελεύθερα στο λιβάδι να τρέξουν να παίξουν. Και όταν έρχονται οι επισκέπτες μας, τότε έρχονται και αυτά ευχάριστα για τη συντροφιά τους. Τα πλένουν, τα χτενίζουν, τα στολίζουν, τα περιποιούνται, τα αγαπούν. Και με περιμένουν στην ταβέρνα της κυρίας Ελένης. Η πίτα είναι έτοιμη. Η τελευταία μου μέρα στη λίμνη Πλαστήρα ξεκινά με πρωινό στον κήπο. Η μέρα είναι ζεστή και ο ουρανός καθαρός. Κάτοικοι εδώ μιλούν με πολύ αγάπη για τον Νικόλαο Πλαστήρα. Υπήρξε λαμπρή προσωπικότητα της νεότερης ιστορίας και καταγόταν από αυτό εδώ τον τόπο και συγκεκριμένα από το Μορφοβούνι. Προς τιμήν του Μαύρου Καβαλάρη, όπως τον έλεγαν, έχει φτιαχτεί το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Νικόλαου Πλαστήρα με σπάνιο φωτογραφικό και ιστορικό υλικό από τη ζωή και το έργο του. Βρισκόμαστε στο Μορφοβούνι και συγκεκριμένα στο Κέντρο Ιστορικών Μελετών Νικόλαος Πλαστήρας. Εδώ, πριν 20 χρόνια, στήθηκε το Μουσείο Πλαστήρα, τιμητικά σε αυτόν τον μεγάλο ήρωα της Ελλάδος, τον πολιτικό και στρατιωτικό ηγέτη. Και τον ήρωα της προσφυγιάς, όπως τον ονόμαζαν οι πρόσφυγες της Σμύρνης. Σε άλλα προσωπικά αντικείμενα εδώ στο μουσείο υπάρχει το προσωπικό του γραφείο, μία πένα την οποία δόθηκε σε μας από την οικογένεια Χατζησταυρή από την Κάλυμνο όταν ο Πλαστήρας βρισκόταν αυτοεξόριστο στη Γαλλία. Προσωπικά το αντικείμενα και βιβλία τα οποία βρίσκονται στο χώρο αυτό. Μουσική
σε μικρή απόσταση βρίσκεται και η Μονή της Αγίας Τριάδας. Είναι βυζαντινής αρχιτεκτονικής και παλιότερα λειτουργούσε ως το πρώτο σανατόριο στην περιοχή. Έχει κτιστεί το 1858 σε υψόμετρο 600 μέτρα και κτίστηκε από τον ιερομόναχο Αθανάσιο. Είναι αθωνικού τύπου μοναστήρι και μας δείχνει την βυζαντινή παράδοση, καθότι υπάρχει και ο Τρούλος στο κέντρο της εκκλησίας. Πριν ξεκινήσω για την επόμενη διαδρομή μου, θα περάσω από τον ξενώνα μου. Η κυρία Ελπίδα θα μου ετοιμάσει μπατζίνα για το δρόμο. Σήμερα θα κάνουμε μια πίτα παραδοσιακή που λέγεται μπατζίνα. Είναι από τη λίμνη πλαστήρα. Θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια κολοκυθάκια. Τα ξεφλουδίζουμε και μετά στη συνέχεια τρίβουμε με τον τρίφτη από το χοντρό. Τα τρίβουμε με λίγο αλάτι. Μετά βάζουμε 2 κούπες νερό. Στη συνέχεια 350 γραμμάρια φέτα, τυρί και μισό βούτυρο. Βάζουμε ένα μπέικιν. Και μετά βάζουμε το αλεύρι, 2 κούπες αλεύρι. Ανακατεύουμε όλα μαζί. Λιώνουμε το βούτυρο, λαδώνουμε το ταψί και τη ρίχνουμε μέσα. Και το υπόλοιπο βούτυρο το ρίχνουμε από πάνω. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για μία ώρα περίπου. Στη λίμνη Πλαστήρα, με εντυπωσίαση η αγάπη των κατοίκων για τα ζώα, είδα προβατάκια, αγελάδες και άλογα ελεύθερα στη φύση να ζουν αρμονικά με τον άνθρωπο. Και αυτοί οι άνθρωποι που φέρονται με σεβασμό στα ζώα τους και στον τόπο τους, οι άνθρωποι που πάντα με το χαμόγελο σε υποδέχονται και σε φιλοξενούν, είναι αυτοί που πάντα θυμάμαι από κάθε ορεινή μου διαδρομή.